Αυτό το αποπνικτικό κοκτέιλ υγρασίας και ζέστη στην τροπική Μαλαισία έδιναν τον τόνο για ό,τι θα επακολουθούσε στην πίστα της Sepang. Στον προτελευταίο γύρο του φετινού MotoGP πραγματοποιήθηκε μια κούρσα γεμάτη δηλητήριο και αναρχία, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Δίτροχων Θηρίων. Ο πρωτοπόρος της Γενικής Κατάταξης Βαλεντίνο Ρώση διεκδικούσε τον 10ο παγκόσμιο τίτλο του, 7ο στην Elite κατηγορία και πρώτο μετά το 2009. Ο Ιταλός γιατρός του MotoGP στα 36 του βρέθηκε μόλις 2 φορές εκτός βάθους στα προηγούμενα 16 Grand Prix της σεζόν. Ο ομός ταυλός του στη Movistar Yamaha Ισπανός Χόρχε Λορένθο έχανε στα σημεία και ακολουθούσε δεύτερος μεν, άξιος διεκδικητής δε του πρωταθλήματος. Και στην τρίτη θέση της κατάταξης βρισκόταν η πέτρα του σκανδάλου. Ο 22χρονος Ισπανός Μαρκ Μάρκεθ, το νέο μεγάλο ταλέντο και παγκόσμιος πρωταθλητής της 2 προηγούμενες σεζόν, ο οποίος ήταν εκτός διεκδίκησης του φετινού πρωταθλήματος. Στο μυαλό του Ρώση είχε ήδη από το Αυστραλιανό Grand Prix καρφωθεί η βρώμικη ιδέα ότι ο Μάρκεθ έτρεχε με μοναδικό στόχο να του στερήσει το πρωτάθλημα. Ο διάολος μέσα στο κεφάλι του φώναζε ότι αυτός ο πιτσιρικάς το μόνο που κάνει είναι να τον καθυστερεί, να τον κουράζει, να τον οδηγεί στα όρια αντί να αγωνίζεται για τη νίκη, όπως τα όφιλε. Για τον Ρώση, ο Μάρκεφ συμμετείχε στο Μαλαισιανό Grand Prix με μοναδικό σκοπό να του στερήσει ένα θριαμβευτικό κύκνιο άσμα στο άθλημα και να χαρίσει με το έτσι θέλω το πρωτάθλημα στον συμπατριώτη του Λορένθο. Στην πίστα της Sepang, ο Πετρόσα οδηγούσε την κούρσα, ο Λορένθο ακολουθούσε και ο Ρώση με τον Μάρκεφ έδιναν τη διάσταση που αναλογούσε στο χαρακτηρισμό ομοιρική για τη μάχη της τρίτης θέσης. Η υγρασία, η ζέστη, η αδρεναλίνη, η αιμονή του 36χρονου γιατρού και η σκέψη θόλωσε. Ο Ρώση βγάζει το πόδι από το μασκέ και κάνει το αδιανόητο. Σπρώχνει τον Μάρκεθ εκτός κούρσας και καθαρίζει μια και καλή μαζί του τερματίζοντας τρίτος. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, καθώς ό,τι επακολούθησε θυμίζει αγωνιώδες θρίλερ σε συνέχειες. Σκεφτείτε ότι αναγκάστηκαν να εμπλακούν μέχρι και οι πρωθυπουργοί Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ομοσπονδία ακύρωσε κάθε είδους εκδήλωση εν ώψη του Κυριακάτικου τελευταίου της σεζόν Ισπανικού Grand Prix. Ο Ρώση τιμωρήθηκε με στέρηση 3 βαθμών και θα ξεκινήσει τελευταίο στο grid. Σε περίπτωση που ο Λορένθο τερματίσει πρώτος, ο Ιταλός χρειάζεται τουλάχιστον τη δεύτερη θέση για να αναδειχθεί πρωταθλητής. Το Grand Prix της Βαλένθια θα είναι ένας πόλεμος πάνω σε δίτροχα. Ένα Grand Prix Grand Guignol. Πόσες και πόσες φορές δεν μνημονεύσαμε τις επιδόσεις των αντρών ποδοσφαιριστών που εκπροσώπησαν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Τα ρεκόρ τους, τα γκολ τους, το στίγμα τους. Και στην αναζήτηση για τον ποδοσφαιριστή με τα περισσότερα γκολ στην εθνική, πέσαμε πάνω σε μια γυναίκα. Το φαινόμενο της Άμπι Γουάμπαχ δεν είναι χθεσινό. Ίσα-ίσα, η φοβερή Αμερικανίδα αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες αθλήτριες παγκοσμίως και από το 2001 εκπροσώπησε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας της σε βαθμό ηρωικό. Η 35χρονη Άμπι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ επίτευξης διεθνών γκολ τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Με την Αστερόεσα έχει πετύχει 184 τέρματα σε 252 διεθνή παιχνίδια. Τα 77 από αυτά τα έχει πετύχει με το κεφάλι, καθώς ειδικά στο ψηλό παιχνίδι μέσα στην περιοχή, η ύψους 1,80 Γουάμπαχ ήταν ανίκητη. Η χιονισμένη εικόνα της δραματικής απώλειας του πολιτιακού πρωταθλήματος του Ρότσεστερ από την ομάδα του σχολείου της, παρά το προβάδισμά τους με 3-0, δεν ξεκόλλησε ποτέ από το μυαλό της. Το είχε πάντα ως πηξίδα που την οδήγησε σε 4 παγκόσμια κύπελα και 3 Ολυμπιακούς αγώνες. Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, χρυσό και το 2012 στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.
Η Άμπι διψούσε για τη δόξα του Μουντιάλ. Το τελευταίο του Καναδά θα ήταν και το στερνό της. Το είχε ανακοινώσει. Η χιονισμένη εικόνα του Ρότσεστερ καρφώθηκε στο μυαλό της. Την απέβαλε μόνο όταν οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην κορυφή του κόσμου, στον τελικό με την Ιαπωνία, για πρώτη φορά ύστερα από το 1999. Το τσαγανό της Άμπι Γουάμπαχ περισσεύει. Δηλωμένη ομοφιλόφιλη, παντρεμένη εδώ και δύο χρόνια με τη σύντροφό της, Σάρα Χάφμαν, στην πρώτη γραμμή της μάχης για τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στον αθλητισμό, θα τιμηθεί σε έναν αγώνα ορόσημο για την Αμερική, στη Νέα Ορλεάνη, στις 16 Δεκεμβρίου με αντίπαλο την Κίνα. Για αυτόν τον απίστευτο λαό, τους χενέιζες που δεν σταματούν να τραγουδούν ποτέ. Για αυτό το κάθετο γήπεδο που σύεται κυριολεκτικά, το σοκολατένιο κουτί, το μπομπονέρα, για το γεγονός ότι εδώ κρέμασε ο Μαραντόνα τα παπούτσια του και από εδώ ξαναδεί την έκσταση του ποδοσφαίρου ως θεατής στην καλύτερη σουίτα, μήπως η Boca Juniors θα έπρεπε να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα με προεδρικό διάταγμα. Όχι. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν χαρίζεται τίποτα. Και η πιο επιτυχημένη βάση τίτλων ομάδα της Αργεντινής, η Μπόκα, ήταν και αυτή μακριά από τις διακρίσεις από το 2012 και την κατάκτηση του κυπέλου. Από την περασμένη Κυριακή όμως και για τέσσερις ημέρες, η ομάδα του Ροδόλφο Αρουαμπαρένα και το κομμάτι εκείνο της Αργεντινής που είναι βαμμένο στο μπλε και το χρυσό, ήταν όλοι τους με το μαχαίρι στα δόντια. Εξάλλου, η μισητή αντίπαλος River Plate είχε σαρώσει τους διεθνείς τίτλους της Νότιας Αμερικής, Λιμπερταδόρες και Σουνταμερικάνα. Την Κυριακή η Boca Juniors μπήκε αποφασισμένη στο φλεγόμενο Μπομπονέρα για να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στον αγώνα με την Τίγκρε, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Η κεφαλιά του δανεικού από την Κατάνια αριστερού αμυντικού Φαμπιάν Μονσόν ήταν αρκετή. Η Μπόκα κατέκτησε την Πριμέρα Ντιβιζιόν για πρώτη φορά μετά το 2011, έκλεισε εισιτήριο για το Κόπα Λιμπερταδόρες, το οποίο έχει κατακτήσει 6 φορές, και μέσα σε φρενίτιδα ενθουσιασμού τίναξε από πάνω της την αφόρητη πίεση που είχε συσσωρευτεί. Το τελείριο, τουλάχιστον για τους ποδοσφαιριστές, κράτησε λίγο, καθώς την περασμένη Τετάρτη είχαν ραντεβού με έναν ακόμη εγχώριο τίτλο, αυτόν του κυπέλου στον τελικό με τη Ροζάριο Σεντράλ. Η ιστορία έγραψε νίκη της Μπόκα με 2-0 και ένα ανεπανάληπτο ντάμπλ που αν το έφτιαχνες προσωπογραφία θα ήταν αυτή. Του Κάρλος Τέβες, ο οποίος το καλοκαίρι απαρνήθηκε τα πάντα για να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του, να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε και να οδηγήσει την Μπόκα ξανά στους τίτλους. Από εδώ και στο εξής θα δείτε τη νέα Μπόκα, υποσχέθηκε, και εκμυστηρεύθηκε αυτό που όλοι φανταζόμασταν, ότι από όλα τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει, αυτό στο Μπομπονέρα είναι κάτι άλλο, ανώτερο, μυσταγωγικό.